Εν ώψη της προετοιμασίας του Εμπορικού Συλλόγου για τη διεξαγωγή της Λευκής Νύχτας στις 8 Αυγούστου 2019, σημειώνονται οι ανάγκες επιπλέον προσωπικού, καθώς οι συμμετέχοντες που θα πλαισιώνουν την ετήσια αυτή ημέρα είναι περισσότεροι συγκριτικά με πέρσι. Για την ομαλή λειτουργία της εκδήλωσης, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στέλνει εθελοντικό μήνυμα προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης να εκδηλώσουν το συλλογικό και ομαδικό τους ενδιαφέρον και να σταθούν αρρωγοί της Λευκής Νύχτας. Βασικά είμαστε λίγες μέρες πριν τις Λευκές Νύχτες και ο Εμπορικός Σύλλογος, σύμφωνα με όλα αυτά που κάνει όσον αφορά τις Λευκές Νύχτες, για όλα αυτά τα stage που θα είναι, που φέτος θα είναι πολύ περισσότερα από πέρσι, συν που θα υπάρχουν πολλοί DJ, πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Προσπαθούμε να το καταφέρουμε μόνοι μας, αλλά εκείνη τη μέρα θα θέλουμε κάποιους εθελοντές. Η απόφασή μας είναι να είναι, αν γίνεται, άνω των 18 χρονών, έτσι ώστε να βοηθήσουν σε κάποια stage που τυχόν θα χρειαστούν βοήθεια τα συγκροτήματα, ή για κάποια πράγματα που θα χρειαστεί να μοιράσει ο Εμπορικός Σύλλογος, όπως φυλάδια, τις εκδηλώσεις που θα είναι σε κάθε μέρος της πόλης. Οπότε καλούμε όλους τους εθελοντές, όσοι θέλουν, να πάρουν μέρος σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, να καλέσουν στο τηλέφωνο του Εμπορικού Συλλόγου για να δηλώσουν τις συμμετοχές τους. Ευχαριστούμε πολύ σε όσους θα είναι εκεί, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να είναι και δεν μπορούν. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου επισημαίνει την ήδη υπάρχουσα ανωδική πορεία της αγοράς και προσδοκά πως είναι δυνατόν να υπάρξει και μεγαλύτερη ανέλυξη αυτής. Τουρίστες από τις γείτονες χώρες βρίσκονται στην περιοχή και βοηθούν στην αύξηση του τζίρου των καταστημάτων. Ωστόσο, και οι ίδιες επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν σε προσέλκουσες εκπτώσεις για τους καταναλωτές. Μέχρι στιγμής ακούμε πολύ θετικά μηνύματα. Κατά τα ψέματα, υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Τούρκοι, και θα θέλαμε όσο γίνεται και τα καταστήματα να βοηθήσουν όλη την τοπική αγορά και τους καταναλωτές με κάποιες εκπτώσεις, έτσι ώστε να ανέβει η κίνηση, όπως βλέπουμε ήδη είναι ήδη ανεβασμένη, και να πάει καλύτερα μέχρι τέλος Αυγούστου.